δύο ημέρες μετά την επίσημη παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στον Δήμο Χανίων, η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησαν το πρωί οι εργασίες παρουσία του Δημάρχου Παναγιώτη Σιμανδυράκη και αντιδημάρχων. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Χανίων ξεκίνησαν τις πρώτες κατεδαφίσεις βοηθητικών χώρων στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου ανήκει πλέον στην κοινωνία των Χανίων. Σήμερα, με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, αποδεικνύουμε ότι πλέον ξεκινά όλη η διαδικασία ώστε να διαμορφωθεί το μεγαλύτερο αστικό πάρκο το οποίο θα έχει το αστικό κέντρο των Χανίων. Ένα πάρκο πρασίνου, ένα πάρκο αναψυχής που θα καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, των νέων οικογενειών, των ανθρώπων τρίτης ηλικίας στο δημόσιο χώρο. Σήμερα τα συνεργεία του Δήμου είναι εδώ. Έπιασαν δουλειά προσπαθώντας να διαμορφώσουν το στρατόπεδο Μαρκοπούλου ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμο. Παράλληλα, τα συνεργεία προχώρησαν στον καθαρισμό του χώρου. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να μην ανεγερθούν νέα κτίρια πέρα από κάποιες μικρές υποστηρικτικές υποδομές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χανίων. Σημασία για μας έχει να σεβαστούμε αυτό το πνεύμα να πρασίνουν. Και ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να μην αναγερθούν νέα κτίρια πέρα από τα μικρά υποστηρικτικά κτίρια, κάποια αναψυχτήρια ή κάποια υποστηρικτικές υποδομές, οι οποίες θα καταστήσουν λειτουργικό τον κήπο. Θα ήθελα όλοι οι Χανιώτες και όλες οι Χανιώτισσες να φανταστούν αυτό το οποίο ζουν καθημερινά τις τελευταίες εβδομάδες στο δημοτικό κήπο. Τα νέα παιδιά, τις οικογένειες να έχουν ένα πράσινο σημείο στο οποίο να μπορούν να έχουν καθημερινή αναφορά. Αυτό το σημείο, όπως το ζουν καθημερινά στον κήπο, να το φανταστούν τώρα σε μια έκταση 52 στρεμμάτων. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοδοξία του Δήμου Χανίων και σήμερα μετά από 4 δεκαετίες γίνεται πραγματικότητα. Όσον αφορά στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αμέσως μετά την απομάκρυνση των κτισμάτων και των επικίνδυνων κατασκευών, ο κ. Σιμανδυράκης δήλωσε πως σειρά έχει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία του μεγαλύτερου αστικού πάρκου στα Χανιά. Προς το παρόν απομακρύνουμε τα κτίσματα και όλες τις επικίνδυνες κατασκευές, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί με τιμωροπία, και προχωρούμε στη συνέχεια σε ένα σχεδιασμό όπου φυσικά το Δημοτικό Συμβούλιο ως πρέπει θα πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις.